στα τέλη Αυγούστου, όταν επισκέφθηκα το πάρκο Τρίτσης και είδα την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, είπα ότι θα βρεθεί μέσα στο Σεπτέμβριο μια καθαρή λύση για αυτό το θέμα. Και σήμερα ανακοινώνουμε ακριβώς αυτή την καθαρή λύση. Το πάρκο Τρίτσης πάβει να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και θα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας Αττικής, με ορατή και διακριτή συμμετοχή των Δήμων Ηλίου και Αγίων Αναργύρων Καματερού. Η δουλειά των Υπουργείων δεν είναι να είναι διαχειριστές πάρκων. Τα Υπουργεία έχουν επιτελικό ρόλο. Δεν αποκτούν ειδικό βάρος οι Υπουργοί όταν φορτώνονται αρμοδιότητες και ειδικά τέτοιου είδους αρμοδιότητες. Δεν έχει αξία το όργανο ή το μαχαίρι, αλλά πώς ακριβώς το χρησιμοποιεί κανείς. Και υπό αυτήν την έννοια θεωρούμε ότι επειδή είμαστε και προσαρμοσμένοι στο ότι η υγεία σχετίζεται με το περιβάλλον, αλλά και με τη δυνατότητα που θα δίνουμε στους πολίτες να κάνει χρήση των κοινόχρηστων χώρων και προφανώς αυτών των μεγάλων πάρκων, θα κάνουμε τα πάντα άμεσα ώστε να είναι λειτουργικά, να είναι χώροι αναψυχής, αλλά πολύ περισσότερο εκπαίδευση περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών μας με εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και δυνατότητες προσέγγισης όλων. Είναι σαφές ότι οι κάτοικοι των δύο Δήμων, οι οποίοι θα βρίσκονται κοντά, θα έχουν τον πρώτο λόγο στο επίπεδο της αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων, αλλά και είμαι σίγουρος ότι μέσα από τη δική μας προσπάθεια και τη συμπόρευση μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού, θα κάνουμε τα πάντα όπως ακριβώς γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να ελπίζω ότι θα πάμε σε ένα καθεστώς το οποίο θα λειτουργήσει προς όφελος του πάρκου και δεν θα ξαναδούμε αυτά τα φαινόμενα που είδαμε φέτος το καλοκαίρι, πέρυσι το καλοκαίρι και κάθε φορά. Θεωρώ ότι βρέθηκε η βέλτιστη δυνατή λύση. Συζητήσαμε και για τη χρηματοδότηση την οποία δεσμεύτηκε και ο Περιφερειάρχης και ο Υπουργός, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το πάρκο, αλλά και άμεσα να αναβαθμιστεί και να δοθεί όπως αξίζει στους πολίτες των δύο Δήμων, αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου.